Εκεί η στιγμή που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, σε δύο μέρες γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, βρίσκει τον ΠΑΟΚ σε μία ψιλοπτώση βιολογική. Για παράδειγμα, έχουμε ένα Μάτος ιδιαίτερα κουρασμένο. Χθες φάνηκε και ο Τζίμιρο το ότι παίζει και το ρόλο του εξαριού, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα ο ΠΑΟΚ δεν παίζει με κόφτη, οπότε βγάζει λίγο πνευμόνι παραπάνω και ο Τζίμιρο για να κόψει και να φύγει ο ΠΑΟΚ μπροστά. Και είδα τον Τζάλμα Κάμπος, ο οποίος ήταν στην αρχή ταχύτατος, διεισδυτικότατος το ένας μέναν, δεν πάταγε περιοχή. Τις λίγες φορές που πάταγε τάχανε, ξεσηκωνόσουν με τον Τζάλμα Κάμπος. Τώρα τον βλέπω και στο βιολογικό του κομμάτι αρκετά χαμηλά. Δεν ξέρω, με προβληματίζει, όχι επειδή μπορεί να χάσει τον γκολ. Με προβληματίζει ότι δεν παίρνει ένας μένα, δεν μπαίνει μέσα, δεν κάνει δηλαδή κούρσες. Ακόμα και στο αμυντικό κομμάτι το βλέπω λίγο νοχελικό, δεν γυρίζει πίσω. Είναι λίγο προσυζήτηση αυτή η ιστορία. Και δεν μ' άρεσε και ο Μιστακίδης εχθές. Περίμενα πάρα πολλά από τον Μιστακίδη. Με τον Μπαξεβανίδη μπακ δεξί. Δεν τον υπολογίζω πολύ τον Μπαξεβανίδη. Και περίμενα από τον Μιστακίδη, επειδή είναι με το ανάποδο πόδι δεξί, να χτυπήσει το αριστερό πόδι του Μπαξεβανίδη που είναι το κουλό. Και να μπει προς τα μέσα. Δεν το έκανε. Ενώ είχε βοήθειες από το Λέοβατς. Με προβλημάτισε λίγο. Δεν ξέρω αν είναι κάτι ας πούμε παροδικό, αλλά σε μια ανωδική πορεία του Μιστακίδη βλέπω στο χθεσινό μάτσο ότι στην τετράδα μπροστά δεν μπόρεσε να βοηθηθεί. Τώρα, ο Πέλκας, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι πολύ καλός σκόρερ όταν πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Αν του τη φέρεις, είναι καλός στα τελειώματα και γι' αυτό θα παίξει όσο παίξει ποδόσφαιρο. Δεκάρι δεν είναι, δεν μπορεί να μπει να τριπλάρει, να διεισδύσει. Και το κακό με αυτόν είναι ότι σωματοτυπικά έχει ένα κορμί που μπορεί να τον πάρει στη γραμμή να φάει ένα μπακ. Δεν πάει και εκεί, δεν βγαίνει και εκεί. Οπότε λέμε ότι ο Πέλκας στο 4-4-2 είναι ο δεύτερος φορ. Like. Πιθανολογώ ότι θα έρθει ο Κάνιας σε αυτό το παιχνίδι, αλλά είναι απώλεια ο Κάνιας. Αλλά δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα έρθει, αν έχει ρυθμό. Η αποπομπή του Κάτσε από το παιχνίδι με την Ξάνθη για μένα ήταν λάθος. Για μένα ήταν λάθος γιατί όταν παίζεις με μια ομάδα που πρέπει να σου βάλει δύο γκολ, ότι θα πάρει κατοχή, δεν έχεις ούτε ένα κόφτη να κόψει, να δώσει μια πάσα, να σε βγάλει λίγο πάνω 10 μέτρα και να φύγεις με ταχύτητα σε κενό χώρο, είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ διαφωνώ με τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Και με προβληματίζει πολύ και ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα, ο οποίος ας πούμε, άμα του πεις πάνε στη θάλασσα και φέρε μου νερό, γιατί ξέρω εγώ, θέλω να ρίξω σε ένα δέντρο για να σβήσω μια φωτιά, θα πάει να σου αγοράσει ένα φιερωμένο. Θα πει δεν βρήκα νερό στη θάλασσα, θα πει βρήκα τα θήκια μόνο. Πρόβλημα είναι. Είναι πρόβλημα. Όμως, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα έχουμε δύο προσθήκες στον ΠΑΟΚ πάρα πολύ καλές. Η μία είναι ο Πρίγιοβιτς, που ανεβάζει το επίπεδο στα φορ και με την απουσία του Ντακώστα εκεί μπορεί να φαγωθεί με τον Ποτία και ψηλά και χαμηλά. Και η άλλη είναι ο Ουάρτα. Ο Ουάρτα, σαν δεκάρι, θα μπει και το φάγωμα του Μπίζερβα στο Καφταζόγλιο ήταν μια σέρβικη μαγιά του Ίβιτς, ότι πρέπει να εκθέσω τον Μπίζερβα για να βάλω πιο εύκολα και πιο δυνατά τον Ουάρτα σαν δεκάρι. Γιατί το έχει πει ο Ίβιτς πριν έρθει ο Ουάρτα, τον βλέπω και για δεκάρι. Τώρα, τον ΠΑΟΚ το φοβάμαι αμυντικά. Το φοβάμαι αμυντικά γιατί θα πάρει κατοχή. Θα πάρει κατοχή, θα ανεβεί ψηλά και ο Ολυμπιακός στο χώρο το μεγάλο, όπως έδειξε και στην Τουρκία, αν βρει ανοιχτούς χώρους, είναι πολύ καλή ομάδα. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός γίνεται πολύ μέτριος όταν αυτός πάρει την μπάλα και ανέβει ψηλά. Και τον έχουμε δει στην πλάτη του να του χτυπάνε επιθέσεις από τον πιο καλό αντίπαλο μέχρι τον πιο πεταμένο. Μέχρι και η Κέρκυρα στο Καραϊσκάκι, σε εκείνο το 0-0, του βγήκε πίσω από τα center back, Μποτία Ντακώστα, πολλές φορές και χάσαν τα τέτα τέτα κτλ. Αφήρωμο παιχνίδι με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι outsider και θα προσέξει την άμυνά του, αυτό κάνει δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ, γιατί θα αντιμετωπίσει μια ομάδα με κλειστή άμυνα. Οι center back που είναι προβληματικοί χαμηλά θα έχουν παίκτες κοντά τους οι οποίοι θα ντουμπλάρουν και θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο Ίβιτς το κομμάτι όταν χάσει την μπάλα μην βρεθεί εκτεθειμένος, γιατί και ο Ντελαμπέ για είναι ταχύς και ο Φορτούνης και ο Σεμπά μπορεί να βρει χώρο και ο Άρος Αριφάρτ σαν center forward είναι ένα center forward με μεγαλύτερο χώρο, καλύτερη ταχύτητα από τον Καρντόσο και τον Ιντέγε. 1-1 θα το παίξω το παιχνίδι και μάλιστα θα παίξω διπλό ημίχρονο και χ τελικό. Δηλαδή ότι θα προηγηθεί ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα ισοφαρίσει. Το ενδεχόμενο αυτό που είναι επιθυμία των ΠΑΟΞΙΔΟΝ να κάνει ο ΠΑΟΚ ένα 3-0, υπάρχει μόνο μια περίπτωση,
σε ένα τρελό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ, σε μια Τούμπα που θα φωνάζει και σε ένα πρεσάρισμα ψηλά, να φάει ένα γκολ ο Ολυμπιακός πριν το πρώτο 15 λεπτό. Εκεί αλλάζουν οι ρόλοι. Αλλά το πιο πιθανό αποτέλεσμα νομίζω ότι είναι ισοπαλία και αν παίζεται σκορ, το 1-1 είναι πολύ προσιτό σκορ. Bye. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like.